Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή Dental Chats στο κανάλι μου Agrapidou Dental Clinic. Σήμερα έχουμε μια καλεσμένη η οποία πάρα πολλοί κόσμος τη γνωρίζει, έχει μπει στα σπίτια μας, έχει μπει στην καρδιά μας και δεν είναι άλλη από την Ολυμπιονίκη πάλι, Βούλα Ζιγούρη. Καλώς ήρθες, Βούλα. Καλησπέρα. Πες μας, τι είναι η πάλι. Η πάλι είναι ένα άθλημα, όπως είναι όλα, και αφορά την προσπάθεια του αθλητή να εγκλωβίσει τον αντίπαλό του με την πλάτη του στο έδαφος ώστε να μπορέσει να κερδίσει. Πάρα πολύ ωραία. Είναι η πάλι η οποία γνωρίζουμε από την αρχαιότητα, έτσι. Πόσο παλιά είναι η πάλι. Η πάλι είναι παλιά όσο είναι και ο άνθρωπος. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι άθλημα, είναι ο αντικατοπτρισμός της προσπάθειας του ανθρώπου να κυριαρχήσει στο χώρο και στο χρόνο. Μάλιστα. Για πες μου τώρα, τα παιδιά έρχονται να μάθουν πάλι, τα νέα παιδιά που μας ενδιαφέρει, και οι γονείς εμπιστεύονται αυτό το άθλημα για να αθληθούν τα παιδιά τους. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό, κυρίως και από την έλλειψη κατάλληλων αγωνιστικών χώρων. Όλο αυτό στην εξέλιξη του χρόνου έχει φέρει το αποτέλεσμα να μην είναι υπάλληλοι μέσα στην καθημερινή μας δραστηριότητα, να μην τη γνωρίζουν τόσο πολύ οι γονείς, έτσι ώστε να μην νοθούν τα παιδιά τους να πάνε σε αυτό το άθλημα, αν υποθέσουμε ότι θα υπάρχει μια κατάλληλη παλέστρα κοντά τους. Γιατί το κοντά τους είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για παιδιά που έχουν ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα γενικότερα με δραστηριότητες και απομακρυσμένα γυμναστήρια μπορεί να μην είναι και καθόλου προσβάσιμα σε αυτά, παρότι μπορεί να υπάρχουν. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι δεν είναι ένα απλό γυμναστήριο που μπορεί να πάει κάποιος και βέβαια ο προπονητής έτσι θα πρέπει να είναι ο κατάλληλος έτσι ώστε να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Μπορούν να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί, κυρίως στην προπόνηση. Όταν ο προπονητής δεν είναι ειδικευμένος, σε οποιοδήποτε άθλημα μπορεί να υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί. Ακόμα και σε αθλήματα που δεν είναι επαφής, που όπως καταλαβαίνουμε, η επαφή μπορεί να φέρει μια μηχανική κατάσταση που να οδηγεί σε τραυματισμό πολύ πιο εύκολα από ένα άθλημα που είναι ατομικό και τέλος πάντων δεν επισύεται ο κίνδυνος του να έρθει σε επαφή με τον άλλο άνθρωπο έτσι ώστε να τραυματιστείς. Ο γυμναστής, ο ειδικευμένος προπονητής, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη διάδοση του αθλήματος. Εσείς που κάνετε πρωταθλητισμό, έχετε κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, αν μπορώ να το πω, από την πολιτεία, δηλαδή σας έχει προσφέρει διαφορετική οδοντιατρική μέρημνα, γιατί για τους υπόλοιπους πολίτες δεν υπάρχει οδοντιατρική μέρημνα, δεν υπάρχει οδοντιατρική περίθαλψη από το κράτος. Εσείς όμως, που κυρίως οι Ολυμπιονίκες, έτσι, έχετε κάποια ιδιαίτερη έτσι, μέρημνα οδοντιατρική που με ενδιαφέρει περισσότερο ή και ιατρική, αν το θέλεις. Όχι, κάποια ιδιαίτερη μέρημνα δεν έχουμε. Βέβαια, αν κάποιος τραυματιστεί στη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα του με την εθνική ομάδα, οπωσδήποτε θα πρέπει, δεν είμαστε και σίγουροι πάντα ότι θα υπάρχει, να έχει μια αποκατάσταση του τραυματισμού αυτό. Αναφερθήκαμε ειδικά στην οδοντιατρική μέρημνα. Όχι, δεν υπάρχει οδοντιατρική μέρημνα. Προσφερόμενη από το κράτος, από κάποιον τέλος πάντων άλλον εκτός από ιδιώτες προς τους αθλητές. Αν θέλαμε να πούμε τι μπορεί να κάνει ένας αθλητής της πάλης για να προστατεύσει την καλή κατάσταση της οδοντοστοιχίας του και του στόματός του, φυσικά θα πρέπει να φορέσει ένα προστατευτικό. Βέβαια, ένα προστατευτικό μασελάκι, ναι. Έτσι. Συνηθίζουν οι περισσότεροι να μην το φορούν όμως την πάλη, γιατί θεωρούν ότι δεν τους προσφέρει πολύ καλή κατάσταση, τους εμποδίζει στο να αναπνεύσουν, ναι, και διάφορα τέτοια. Ναι, στην αναπνοή. Αυτό κυρίως οφείλεται γιατί δεν χρησιμοποιούν εξειδικευμένα προϊόντα, δεν φτιάχνουν κάτι επάνω τους. Παίρνουν κάποιο φθηνό πράγμα από το εμπόριο που νομίζουν ότι προσφέρει μια κάλυψη. Στην ουσία, πραγματικά τους προσφέρει μια δυσκολία στην αναπνοή. Πρέπει να είναι πιο λεπτό το υλικό από αυτό που κοινώς χρησιμοποιείται στα ευρέως πολλούμενα προϊόντα. Θα την πάρω βοηθό μου, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μιλάει για τους στοματικούς νάρθηκες, ναι, οι οποίοι είναι προστατευτικοί για όλα τα αθλήματα, βέβαια και για την πάλη. Αυτοί οι νάρθηκες, λοιπόν, φτιάχνονται από ειδικό υλικό. Έχουν τρεις διαστρωματώσεις συνήθως, για να είναι πάρα πολύ γεροί. Εμείς έχουμε πολλούς πυγμάχους που τους δίνουμε τέτοιες τέτοιους νάρθηκες. Και βέβαια είναι φτιαγμένοι πάνω σε σένα και έτσι δεν ενοχλούν ούτε στην αναπνοή, αλλά σου προσφέρουν και προστασία, που είναι το πιο σημαντικό. Για πες μου τώρα άλλη μια ερώτηση που θέλω και που βέβαια εντάξει ξέρω ότι στην εθνική και γενικώς στους μεγάλους αγώνες υπάρχει η ιατρική περίθαλψη στον αγώνα. Στους εραστεχνικούς αγώνες τι γίνεται, υπάρχει κάποιος γιατρός εκεί?
Ερασιτεχνική στην ουσία είναι οι αγώνες, δεν είναι επαγγελματική υπό την έννοια ότι δεν πληρώνεται κάποιος και δεν ασφαλίζεται για αυτό που κάνει. Εννοείται ότι δεν πληρώνεται. Και να πω ότι όλοι οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα από μόνοι τους για να μπορούν να πάρουν και τον εξοπλισμό, να μπορούν να κάνουν τις προπονήσεις εκεί που θέλουν, γιατί καμιά φορά γνωρίζω ότι η προπόνηση δεν γίνεται στην Ελλάδα. Μπορεί να χρειαστεί να πας και στο εξωτερικό. Οπότε πληρώνουν χρήματα πολλά από την τσέπη τους. Αλλά όταν λέω επαγγελματικά, εννοώ κάποιος που ασχολείται πιο σοβαρά με πρωταθλητισμό. Έχει τέλος πάντων ιατρική περίθαλψη στους αγώνες. Στους ερασιτεχνικούς που είναι για παιδάκια, ας πούμε. Υπάρχει γιατρός στο τερέν. Στο τερέν πάντα υπάρχει γιατρός. Στις προπονήσεις δεν υπάρχει γιατρός πάντα. Εντάξει, η κάλυψη που υπάρχει στα οποιαδήποτε αθλήματα στην προπόνηση, αυτή υπάρχει και στην πάλη. Ο καθένας όπου ασφαλίζεται, εκεί απευθύνεται όταν υποστεί κάποιο τραυματισμό για να τον αποκαταστήσει. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς έμαθαν αυτά που ήθελαν. Και θα αφήσουμε τη Βούλα να φύγει, όχι από την καρδιά μας, μόνο από την εκπομπή μας. Να σας πω ότι αν σας άρεσε και η σημερινή εκπομπή, θα μας κάνετε like, θα μας κάνετε share, γιατί ο κόσμος πρέπει να δει αυτά που μας λένε οι πρωταθλητές μας, αυτά που μας λέει η Ολυμπιονίκη μας, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ και ξέρετε είναι και εξαδέρφη μου. Αυτό δεν γινόταν να μην το πω, γιατί είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτήν, την αγαπάω πάρα πολύ, όλος ο κόσμος την αγαπάει. Αν σας αρέσουμε και θέλετε άλλες εκπομπές ή αν θέλετε ερωτήσεις και για τη Βούλα ακόμα, μπορείτε να μας τις στείλετε στο Agrapidou Dental Clinic. Σας αγαπάμε πολύ. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.